Λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής για την επικοινωνία Ισραήλ και Γάζας, η Αίγυπτος, σύμφωνα με την Jerusalem Post, έδωσε στη Χαμάς ένα σημαντικό μήνυμα από το Ισραήλ τη Δευτέρα, λέγοντας ότι συνεχείς εκτοξεύσεις ρουκετών θα οδηγήσουν σε βίαιη αντίδραση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει ακόμα και σε στρατιωτική επιχείρηση στη λωρίδα της Γάζας. Πιο συγκεκριμένα, Λιβανέζικη εφημερίδα ανέφερε ότι οι ρουκέτες εκτοξεύονται στο Ισραήλ από τη Γάζα εδώ και τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες μέρες, με το Ισραήλ να έχει απαντήσει με αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων της Χαμάς. Τα ξημερώματα σήμερα, βολές ρουκετών της Χαμάς έλαβαν χώρα λίγο πριν ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, μεταβεί στην Αίγυπτο για επίσκεψη, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στις αιγυπτιακές προσπάθειες διαμεσολάβησης για μακροπρόθεσμη ανακοχή μεταξύ του Ισραήλ και ηγετών της Χαμάς στη Γάζα. Η συνάντηση με τον Σίσι είναι η πρώτη επίσημη δημόσια συνάντηση μεταξύ ηγετών και των δύο χωρών εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο με τους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε ποτέ τις τελευταίες εξελίξεις. Ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr.